Στα ναυπηγεία Σαλαμίνα παραδίδονται τμήματα τη τρίτη ελληνική φρεγάτας Φορμίων. Περισσότερα θα μα πει ο Σταύρος Ιωαννίδη. Σταύρο. Πράγματι, Λένα, πρόκειται για πέντε τμήματα τη Γάστρα, τη τρίτη ελληνική FTI φορμίων, τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικά ναυπηγεία και βεβαίω σήμερα θα φορτωθούν σε πλοίο προκειμένου να μεταφερθούν στη Λωριάνο, όπου θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα η συναρμολόγηση και τη τρίτη ελληνική πελαρά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρόκειται για, μια, α, α, για ένα δύσκολο έργο η συναρμολόγηση και η κατασκευή των τμήματων αυτών. Μάλιστα, το ένα από τα τμήματα θα λάβει και το πυροβόλο του πλοίου, των 76 Χιλιοστών. Και βεβαίω η τρίτη ελληνική φρεγάτα είναι αυτή που θα φέρει και την πλήρη διαμόρφωση όπω έχει ζητήσει το πολεμικό ναυτικό με όλα τα οπλικά συστήματα πάνω και αναμένεται να παραδοθεί βεβαίω μέσα στο 2026 νωρίτερα. Σε περίπου έναν χρόνο από τώρα θα περιμένουμε την παραλαβή της πρώτης του Κίμωνα και τον Οκτώβριο του 2025 του Νέαρχου. Α, και να πούμε βεβαίως, Λένα, πως μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2024 ο Κίμων θα ξεκινήσει τις δοκιμές των συστημάτων του και στη συνέχεια βεβαίως δοκιμές εν πλώ. Σε ευχαριστούμε Σταύρο.